απόλυτη δικαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στη δικαστική διαμάχη με τον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος διεκδικούσε υπέρογκα χρηματικά ποσά που αφορούσαν εισφορά και τα κινήτα που διαθέτει η Ιερά Αρχιεπισκοπή σε περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης και που εξυπηρετούν ουσιαστικά ανάγκες φιλανθρωπικού και κοινοφελού σκοπού. Υπήρχε μία διαφορά με το Δήμο Ηρακλείου. Ζητούσαν λοιπόν ένα ποσό 517.000 ευρώ που ήταν μετατραπήσα σε χρήμα εισφορά. Συν 237.534 ευρώ που ήταν εισφορά σε χρήμα. Συνολικά περίπου 700.000. Είχαμε και οριστική κρίση από το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο Ηρακλείου, το οποίο δικαίωσε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Με την βούλα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου και μετά από προσφυγή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης το 2012, ακυρώνεται η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου κατά το μέρος που αφορά την εισφορά σε γη μετατραπήσα σε χρήμα ύψους 517.551 ευρώ. Είναι ουσιαστικά δύο περιοχές. Είναι Πεντεβή Πόρος Κατσαμπάς και είναι και άλλη περιοχή, Αγίος Ιωάννης, Φορτέτσα. Υπήρχαν ακίνητα τα οποία ήταν από δωρεές ευσεβών χριστιανών τη δεκαετία του 50 και 60 και ο τότε αρχιεπίσκοπος, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, είχε φτιάξει πάρα πολλά ιδρύματα τα οποία οι παλιοί Ηρακλειώτες τα θυμούνται, όπως ήταν το Πιτσουλάκιο, όπως ήταν το Φουντουλάκιο. Πρόκειται μάλιστα για μια εξέλιξη η οποία δικαιώνει τις θέσεις του Αρχιεπισκόπου πρώην Κρήτης Ειρηναίου. Εμείς δεν είχαμε ούτε κατά διάνοια να δώσουμε αυτά τα χρήματα. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος είπε «Δεν έχουμε, δεν δίνουμε, θα το παλέψουμε όσο μπορούμε». Παρά τη δικαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, ένα νέο δυσάρεστο συμβάν προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων, καθώς η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ζήτησε τη δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών και μάλιστα δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, ενώ κατά πληροφορίες ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε την περίοδο των γιορτών και σε αρκετούς δημότες, οι οποίοι έπεσαν από τα σύννεφα. Αντί λοιπόν να προχωρήσουν με βάση την απόφαση αυτή στην επεμπλοκή του ΑΦΜΗ, είχαμε ένα ακόμη πιο δυσάρεστο γεγονός. Βρεθήκαμε στην έκπληξη την 5η 23 Δεκεμβρίου να πληροφορηθούμε ότι έχει δοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εντολή κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής σε όλα τα τραπεζικά καταστήματα. Απίστευτο. Αυτό. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ήταν το χριστουγεννιάτικο δώρο του Δήμου μας προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Μας προξένησε πολύ απέραντη θλίψη, βέβαια, το καταλαβαίνετε αυτό, παραμονή Χριστουγέννων. Αυτό είναι παράνομο, δήλωσε ο πρωτοσύγγελος. Και δεν μιλάμε, ας πούμε, για μία μικρή επιχείρηση, αλλά για την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και τις δραστηριότητες που έχει. Εγώ τους είπα ότι αν δεν προχωρήσει άμεσα, θα αναγκαστούμε να αντιδράσουμε διαφορετικά. Ευτυχώς, την επόμενη μέρα, παραμονή των Χριστουγέννων, προς το μεσημέρι είχε δοθεί η εντολή αποδέσμευσης του λογαριασμού μας στις τράπεζες και αποκαταστάθηκε αυτό που είχε γίνει.